unboxing νούμερο 2 σήμερα. Καιρός ήταν, ε. Από πολύ καιρό που την έχω. Την πήραμε και day one. Last of Us Part 2. Λοιπόν, γυρίστε το πάνω κάτω. Ωραίο το κουτί πρώτης όψεως. Εδώ είναι μήνυμα από τον Νίλ Ντράκμαν σε όσους αγοράσαν το παιχνίδι. Είναι το soundtrack. Βασικά θα βγάλουμε μια πρώτα. Ένα μικρό artbook του παιχνιδιού. Το steelbook. Τη μία είναι η Έλλη, την άλλη είναι η Άμπη. Το βραχιόλι της Έλλη στο παιχνίδι. Κάποια αυτοκόλλητα και κάποια πιν που έχει μέσα. Και φυσικά το καλύτερο κομμάτι. Ωραία, χοντρό χαρτόνι. Λοιπόν, εδώ έχουμε το artbook του παιχνιδιού. Με σκίτσα από τους χαρακτήρες. Τοποθεσίες. Σε σχέση με αυτά που έχω δει. Από ό,τι βλέπω είναι το ίδιο μήνυμα. Μια φωτογραφία από μια τοποθεσία του παιχνιδιού.
ωραία πιν το παιχνίδι. Πολύ όμορφο. Αυτό είναι το βραχιόλι που φοράει πρωταγωνίστρια στην ουσία στο παιχνίδι. Δεν έχει τίποτα να δείξω από πίσω. Ματάκι για να μην τη ματιάξουν με αυτά που την έχουν κάνει. Αυτό που τραβάει στο παιχνίδι φυσικά. Εδώ έχουν κάποιους ψηφιακούς κωδικούς, το παιχνίδι, εδώ το steelbook. Τους κωδικούς φυσικά τους έχω ήδη κατεβάσει, είναι ήδη με το pre-order. Θα τους ανεβάσω κάτω σε σχόλιο στο YouTube, στο κανάλι. Τους κωδικούς αν δεν υπάρχουν, αν τους έχω ήδη, θα υπάρχουν κάτω το βιντεάκι στο YouTube, όποιος θέλει, τους κρατάει, τους παίρνει. Λοιπόν, τώρα να δούμε τη φιγούρα που δεν είναι. Φυσικά, όχι η συσκευασία που περίμενα, από την αλήθεια. Και φυσικά, η φιγούρα είναι τεράστια. Πολύ τεράστια. Έχει κάποιες λεπτομέρειες. Που πολλοί το λέγανε ότι δεν φημίζεται η Naughty Dog για αυτές τις φιγούρες. Όπως τις λεπτομέρειες του προσώπου, μα δείτε. Εντάξει, είναι λίγο τα μάτια. Εμένα εταιρείες είναι λέπω πως δεν είναι πόντι. Κατά τα άλλα, φαίνεται όμορφη.
κάτι σε ωραίες λεπτομέρειες. Όμορφο γενικά. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς βράδυ.